παρατεταμένης διάρκειας καύσωνας με υψηλές θερμοκρασίες που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο, αύξηση της συχνότητας και της έντασης των πυρκαγιών και ισχυροί άνεμοι συνθέτουν το εκρηκτικό σκηνικό της κλιματικής αλλαγής που επηρεάζει και τη χώρα μας. Ο φετινός Ιούλιος ήταν ο πλέον θερμός, με τους μετεωρολόγους να μιλούν για μια εικόνα από το μέλλον. Ο μετεωρολογικός σταθμός του Θησίου στην Αθήνα, που έχει αρχείο εδώ και σχεδόν 160 χρόνια, μιλάμε για τις υψηλότερες θερμοκρασίες που σημειώθηκαν ποτέ στο συγκεκριμένο μετεωρολογικό σταθμό. Ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στο μετεωρολογικό σταθμό του Θησίου. Αυτό φυσικά εντάσσεται στην όλη κατάσταση που βιώσαμε τις προηγούμενες 15 ημέρες λόγω του σημαντικού επεισοδίου καύσωνα και φυσικά εντάσσεται φυσικά και στην κλιματική αλλαγή. Να τονίσουμε ότι αυτό που είχε τονίσει η επιστημονική κοινότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια ήταν ότι αναμέναμε ουσιαστικά αύξηση της συνόδευσης εμφάνισης επεισοδίων καύσωνα, η μεγαλύτερη ένταση τους και η διάρκειά τους να αυξηθούν. Αυτό είναι που βιώσαμε και φέτος, το βιώνουμε τα τελευταία χρόνια όλο και πιο έντονα, όχι μόνο στη δική μας γωνιά φυσικά να τονίσουμε, απλά φέτος ήμασταν και εμείς υπό την επιρροή ενός τόσο ακραίου σημαντικού καύσωνα. Αυτό ουσιαστικά που είδαμε και φέτος αποτελεί μια εικόνα από το μέλλον, μιας και αναμένουμε ουσιαστικά τέτοια επεισόδια καύσωνα να γίνονται όλο και πιο συχνά. Οπότε αυτό σίγουρα είναι πάρα πολύ, ας το πούμε, εξαιρετικά προειδοποιητικό, τουλάχιστον για την όλη κατάσταση, έτσι. Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή συνιστά, σύμφωνα με τους επιστήμονες, βασικό παράγοντα για την αύξηση κινδύνου των δασικών πυρκαγιών παγκοσμίως, καθώς δημιουργούνται ξηρές και καυτές συνθήκες που ευνοούν το ξεκίνημα και την εξάπλωση μιας μεγάλης και δύσκολα ελεγχόμενης πυρκαγιάς. Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία του πλανήτη στο μέλλον, τόσο θα αυξάνεται ο κίνδυνος των πυρκαγιών. Η προηγούμενη περίοδος, αυτό που έκανε ουσιαστικά οι ακραία θερμές και ξηρές συνθήκες, κατέστησαν κυρίως την εκδίδαση και καύσιμη ύλη εξαιρετικά έφλεκτη και γι' αυτό είδαμε και αυτές οι δασικές πυρκαγιές να παίρνουν πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις. Θα χρειαστεί προσοχή το επόμενο διάστημα, παρόλο που οι θερμοκρασίες δεν θα είναι ακραίες. Να τονίσουμε ότι η έφλεκτη ύλη, κυρίως η νεκρή, δεν αναμένεται να ανακάμψει σημαντικά, μιας και δεν αναμένουμε βροχοπτώσεις. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, είμαστε τον Αύγουστο, θα έχουμε κάποιες βροχές κυρίως στη βορειοδυτική χώρα τις επόμενες ημέρες, κυρίως το Σάββατο, αλλά φυσικά να τονίσουμε είναι πάρα πολύ τοπικές κλίμακες και δεν είναι σημαντικές. Οπότε θα χρειαστεί προσοχή όλο το επόμενο χρονικό διάστημα, μιας και βροχές δεν θα έχουμε, οπότε η υγρασία κυρίως της νεκρής δασικής καύσιμης ύλης δεν θα ανακάμψει σημαντικά και από εκεί και πέρα, απλά με τις φυσιολογικές συνθήκες που θα έχουμε ενδεχομένως, με την παραμικρή ενίσχυση του ανέμου, οι συνθήκες θα γίνονται δυσμενείς. Οπότε θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή το επόμενο διάστημα. Σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να εφησυχαστούμε.